Παγκόσμιο, χαρακτηρίζει το φαινόμενο της αύξησης τιμής του ελαιολάδου ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας, μιλώντας στον Sky. Επειδή ακούω πάρα πολλές τιμές, το λάδι αυξάνει τιμή του. Πόσο είναι η τιμή χονδρικής στην Ελλάδα, του λαδιού, όσο περίπου είναι και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Τινησία και στο Μαρόκο. Έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια αύξηση της τιμής σε επίπεδο παραγωγού και λωτριβίου σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι ελληνικό. Τι κάνουμε όμως στην Ελλάδα? Ναι, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ελληνικό. Το οποίο δεν μπορούμε να το πάρουμε φθηνά. Ναι. Δηλαδή, λέμε εισαγόμενη ακρίβεια σε ένα βαθμό, μάλιστα η ενέργεια κτλ. Να το συζητήσουμε. Το λάδι είναι δικό μας προϊόν όμως. Όπως εξήγησε, είναι πολύ δύσκολο να μπει πλαφόν, ενώ γνωστοποίησε ότι έχουν στάλει επιστολές σε όλες τις μεγάλες εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου και ελέγχεται το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν ορίζαμε, για παράδειγμα, λέω υποθετικά ένα υποθετικό σενάριο, την τιμή του ελαιόλαδου στον παραγωγό, όταν θα αρχίσει να παράγει τώρα σε 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, στα 4 ευρώ όσο είχε περίπου πριν 2 χρόνια. Πάρα πολύ απλά θα έρχονταν οι ιταλικές εταιρείες, οι Ισπανοί χονδρέμποροι και θα αγοράζανε κατευθείαν το λάδι, το ελληνικό, από τον Έλληνα παραγωγό ή από τα ελαιοτριβία, σε τιμή που το βρίσκουν και στο Μαρόκο και στην Τινησία και στη χώρα τους, δηλαδή στα 9 ευρώ. Άρα τι θα συνέβαινε εκεί? Θα είχαμε ελλείψεις στο λάδι. Πάρα πολύ απλά. Ισχύει αυτό και για άλλες κατηγορίες τροφίμων πέραν του λαδιού. Επειδή έχω πάρα πολλούς που λένε βάλε ένα πλαφόν για παράδειγμα στο λάδι, βάλε ένα πλαφόν σε κάποιο προϊόν, τα οποία όλα είναι διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυτό μαθηματικά οδηγεί σε ελλείψεις στο ράφι. Και σε διαταραχές στην υποδιάστηση και αλυσίδα. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως εμείς? Ναι. Εμείς έχουμε τις τιμές οι οποίες προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκεί λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, ιδίως όταν πέφτει η παραγωγή τόσο δραματικά στη χώρα. Αλλά μπορούμε να πάμε να ελέγξουμε το περιθώριο που βάζει ο τυποποιητής, ο έμπορος ή η μεγάλη εταιρεία που αγοράζουν από. Θα το ελέγξετε δηλαδή? Το ελέγχουμε ήδη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Έχουμε στείλει επιστολές σε όλες τις μεγάλες εταιρείες πιστοποίησης και τυποποίησης ελαιολάδου. Μάλιστα. Και ελέγχεται το μεικτό περιθώριο κέρδους. Αν διαπιστώσουμε ότι όλες αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες τυποποίησης ελαιολάδου βγάζουν περισσότερο κέρδος τώρα, το 2023, από ό,τι είχαν το 2021 πριν ξεκινήσει η κρίση, θα επιβληθούν πολύ αυστηρά πρόστιμα.